Ήθελα να πω ότι ο κλάδος ο δικός μας το καλοκαίρι κυρίως ανήκει στον ξενοδοχειακό χώρο, αλλά δεν ανήκει κιόλας. Δηλαδή δεν υπάγεται, ας πούμε, στη στήριξη στον ξενοδοχειακό χώρο, ενώ το καλοκαίρι κατά 95% στηρίζεται από τον ξενοδοχειακό χώρο. Οπότε, ας πούμε, η ζωή μας έτσι κι αλλιώς μέχρι και το 2021 και να δούμε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δουλειά δεν έχει η πλειοψηφία των καλλιτεχνών στην Κρήτη, στο νησί. Αυτό που ζητάμε να μεταβιβαστεί και από εσάς στη Βουλή, ήδη έχει γίνει και ευχαριστούμε πάρα πολύ το βουλευτή του Ηρακλείου, τον Μανόλη τον Σιντιχάκη, που έχει κάνει παρεμβάσεις αρκετές. Αλλά θέλουμε να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις και ζητάμε να στηριχτεί ο κλάδος μέχρι το 2021, όχι η μειοψηφία που έχει στηριχτεί μέχρι τώρα, όλος ο κλάδος μας, με τις προϋποθέσεις ότι πρέπει να στηριχτούν και οι άνεργοι, γιατί υπάρχουν στο κλάδο μας πάρα πολλοί άνεργοι που δεν δουλέψαν ούτε πέρυσι και δεν θα δουλέψουν ούτε φέτος. Στηριζότανε στη μαύρη εργασία. Μαύρη εργασία, όταν εννοούμε, είναι η εργασία που είναι στα πανηγύρια, στους γάμους, στις εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι, που με διάφορα κόλπα αυτοί που τους καλούνε, και εκμεταλλευόμενος την κρίση που υπάρχει και την αφραγία που έχει ο καθένας, τους καλούνε να πάνε να παίξουν και για να βγάλουν το μεροκάμα το πάνε πιο πολύ. Φέτος δεν θα πάει κανείς. Ζητάμε λοιπόν να στηριχτεί όλος ο κλάδος μας. Αυτοί που παίρνουν ήδη τη στήριξη του Ταμείου Ενέργειας να συνεχιστεί μέχρι του χρόνου, χωρίς όρους και χωρίς διάφορα χαρτιά που μας έχουν διαλύσει να γυρεύουμε χαρτιά, να πηγαίνουμε χαρτιά και τελικά να μην παίρνουμε τίποτα. Θέλουμε λοιπόν να στηριχτούν όλοι οι συνάδελφοί μας και θέλουμε επίσης μέσω, ας πούμε, βεβαιώσεων του σωματείου ή οτιδήποτε να στηριχτούν και οι άνεργοι που δεν φαίνονται ότι δουλέψαν πέρυσι, που δεν φαίνονται ότι θα δουλέψουν φέτος, να στηριχτούν και αυτοί με βεβαιώσεις του κάθε σωματείου και του εκάστοτε εργατικού κέντρου. Ότι ο τάδε είναι μουσικός, το γνωρίζουμε, αλλά δεν δουλεύει 2 χρόνια, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί δεν υπάρχει δουλειά. Εμείς λοιπόν έχουμε φέτος εξαφανιστεί εντελώς όμως, ίσως οι υπόλοιποι, ας πούμε, επειδή έχουν χαρτιά και επειδή δουλεύαν να παίρνουν ένα μισθό, κάποια στήριξη πείνας βέβαια και αυτή, γιατί με 400 € ή με 350 € θα γελάσουμε. Θα γελάσουμε, δεν μπορεί να στηριχθεί ούτε μια εβδομάδα κάποια οικογένεια. Ούτε μια εβδομάδα. Αλλά τουλάχιστον για να μην πεθάνουμε από την πείνα. Συζητάμε τώρα, έτσι. Δηλαδή, σε αυτή την ξεφτύλα, συγγνώμη για την έκφραση, φτάσαμε να ζητάμε ζητιανιά και ελεημοσύνη από ένα κράτος υποτίθεται δημοκρατικό. Ξέρουμε βέβαια τι δημοκρατικό είναι το νεοφιλελευθερισμό και αυτά τα πάρα πολύ σπουδαγμένα κυκλώματα. Λοιπόν, εμείς ζητάμε τη στήριξή σας, που την έχουμε μέχρι τώρα, να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε την προσπάθειά μας για τον καλλιτεχνικό χώρο, για τους μουσικούς της Κρήτης, πιο πολύ που εμείς εκπροσωπούμε, να μην μείνει κανείς έξω από τη στήριξη. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.